είναι χιλιάδε οι έλεγχοι που γίνονται κυρίε και κύριοι καθημερινά στι πύλε εισόδου τη χώρα. Του αριθμού και είναι εντυπωσιακή. Θα μα του δώσει ο Παναγιώτη Πυρόπουλο. Ναι, η προσπάθεια ελέγχου των εισαγόμενων κρουσμάτων από ό,τι φαίνεται έχει αυξήσει σταδιακά και τα μοριακά α, τεστ. Μπορούμε να δούμε ότι από την πρώτη του μηνό που άνοιξαν ουσιαστικά οι μεταφορέ έω και στι 14 Ιουλίου, στα 27 αεροδρόμια τη χώρα έχουν γίνει 92.876 μοριακά τεστ στο Μεθοριακό Σταθμό του προμαχώνα 21.406 στο λιμάνι της Πάτρας 5.866 και 2.618 στην Ιγουμενίτσα σύνολο 8.484 μοριακά τεστ. Τις τελευταίες 36 ώρες, δηλαδή από σύνολο είναι 122.766 μοριακά α, τεστ. Ε, από, τις, α, από τα ξημερώματα τις 15 έως και το μεσημέρι σήμερα α, Ιουλίου. Δηλαδή 36 ώρες παρατηρούμε μία αύξηση 30-40% στον αριθμό των μοριακών α, τεστ. Στα αεροδρόμια αυτές τις 36 α, ώρες έχουν γίνει 13.491 μοριακά τεστ. Στον προμαχώνα 2.050 και στο λιμάνι της Πάτας και η Γουμέντσα 1216. Ναι. Στον Προμαχώνα να πούμε ότι είναι οι μοριακά τεστ τα οποία ήταν και αμφισβητούμενα από αυτά που ήδη ε, είχαν ναι. οι ταξιδιώτε το μαζί τους. Μόλις το σύνολο τη δηλαδή, μέρες. Αυτή, αυτή τη μία μισή μέρα είναι 16.761 ε, μοριακά τεστ. Ο ημερήσιο μέσο όρο, θα σου έλεγα, από την 1η ω 14 Ιουλίου των τεστ που έγιναν στα αεροδρόμια ήταν 6.634 μοριακά τεστ. Στον Προμαχώνα 1.529 και 606 στο λιμάνι τη Πάτρα και mm -hmm. της -hmm. τη Δηλαδή, βλέπουμε χιλιάδες, σύνολο 8.769 μοριακά τεστ. Είναι ο ημερήσιο μέσο όρο από την 1η ω 14 Ιουλίου. Βλέπουμε χιλιάδε τεστ σε αεροδρόμια με σταθμό και στα λιμάνια, όμω είναι κουβέντα κουφά ακόμα τα αποτελέσματα αυτών των μοριακών τεστ, ενδεχομένω ένα έλλειμμα ερημένωση που θα καλυφθεί με τι εβδομαδιαίε ανακοινώσει του Υφυπουργού Πολιτική Προστασία, Νίκο Χαρδαλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.